Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της Κικυρικού Μανταλάκια. Κικυρικού είναι εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, σήμερα θα κάνουμε μια κατασκευή. Ωραία, θα κάνουμε ένα καλάθι με καλαθάκια. Ωραία, τι εννοώ, καλάθι με καλαθάκια. Μια φίλη το αποκάλεσε το καλάθι μπαμπούσκα. Θα μπορούσε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το καλαθάκι. Το βλέπετε, που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Θα σας δείξω τώρα. Το βλέπετε εδώ. Έχει μίνι καλαθάκια. Βάζουμε στα τα μπριμπιλόνια μας, αν θέλουμε τη σειραπτική, στα μανταλάκια, τα καρφουλάκια κτλ. Τα βγάζουμε και μένει το καλάθι σχέτο. Το οποίο όμως σηκώνεται στη συνέχεια και κλείνει με φερμουάρ. Που σημαίνει, αν θέλουμε, έχουμε εδώ τα είδη ραπτικής μας, το κλείνουμε αυτόματα, το παίρνουμε στις φιλενάδες μας στο σπίτι για να τις φτιάξουμε κάτι. Μπορούμε βέβαια να βάλουμε και άλλα πράγματα στο γραφείο μας και να μην χρησιμοποιήσουμε το φερμουάρ αυτό, έτσι. Α, μία φίλη, η Κατερίνα, είπε, ρε αυτό είναι ωραίο να βάζουμε τους καφέδες μας μέσα, να πάμε βόλτα με τα παιδιά. Καφές. Κατερίνα, ζωγράφησες να σου πω. Εντάξει. Έτσι και αν θέλουμε το σηκώνουμε, για να μην το έχουμε πιο ασφαλέστερα τα πράγματα που έχουμε. Κομπρέντε. Όπως βλέπετε, σήμερα δεν έχω κάμερα, μα και πάλι γιατί είναι στο σχολείο τα παιδιά μου. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Θα σας πω ότι εγώ χρησιμοποίησα λονέτα και στο εξωτερικό θα δείτε ότι έχω βάλει φορτέτσα για να είναι πιο στιτό. Και μέσα στο βίντεο σας λέω και όλα, θα δούμε αν είναι καλό ή όχι. Ναι, νομίζω ότι η φορτέτσα ήταν μια χαρά για εξωτερικό. Ίσως θα έπρεπε να βάλω φορτέτσα και στα μέσα, να είναι ακόμη πιο σταθερά τα μπριμπιλονάκια μου. Έχω βάλει πλυζελίνη εδώ πέρα, δηλαδή δεν είναι τόσο σταθερά. Έτσι θα μπορούσα να είχαν και φορτέτσα και αυτά τα μικρουλάκια τελικά. Άλλο να σας πω, η βελόνα τώρα, μιλάμε από τη στιγμή που βάλετε λονέτα ή χοντρό ύφασμα και φορτέτσα και εδώ στο μάνα μου. Δυσκολεύτηκα στα σημεία των χερουλακίων, καθότι είναι διπλό και τριπλό, που σημαίνει ότι ενώ ξεκίνησε με μια 80, okay, άνετα, στη συνέχεια αναγκάστηκα να βάλω 90 για να φτιάξω το εδώ πέρα, γιατί λόγω που έχει και τη φορτέτσα από μέσα μου πήδαγε βελονιές, οπότε έκανα αυτή τη μαγιά. Ακόμα και επαγγελματική δηλαδή μου έκανε μαγιές, για να καταλάβετε ότι δεν έχει να κάνει με τη μηχανή την οικιακή. Γι' αυτό κάποιες στιγμές έβαλα και Microtex βελόνα, ό,τι μπορούσε να βάλω. Ναι, θέλει, έφτιαξα λίγο και την πίεση του ποδαρακίου, το tension του ποδαρακίου. Απλά εκεί πέρα λίγο έπρεπε να βρω λίγο τις ιδιαιτερότητες της μηχανής για να μου το κάνει. Δεν ήταν δηλαδή και τίποτα φοβερό. Αυτά, γενικά, όταν έχετε μια μηχανή και ράβετε κάποιο ιδιαίτερο ύφασμα, όπως είναι η φορτέτσα, ναι, το ρισχυτικό, χοντρά υφάσματα, τα τζιν ακόμα, μην απογοητεύεστε και λέτε, α, μου πηδάει βελονιές, ψάξτε να δείτε γιατί το κάνει αυτό. Η μηχανή μου, όχι, η μηχανή δεν φταίει. Η μηχανή είναι για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορώ τώρα στην οικιακή μηχανή να κάτσω να ράψω τετραπλό δέρμα με ενίσχυση φορτέτσα από καθένα. Δεν γίνεται, δεν είναι γι' αυτό η μηχανή μου αυτή. Ωραία. Λοιπόν, ορίστε, θα κάνουμε έτσι τώρα βίντεο. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ. Να προσέχετε, να αγαπάτε, να αγαπιέστε και να χαρίζετε, βρε. Εγώ αυτό το χαρίζω πάντως. Να ξέρετε. Φασιλό.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας, τα υφάσματά μας και τα λοιπά. Θέλουμε λοιπόν 2 υφάσματα 47 επί 29. Ένα το βασικό που θα φέρετε απ' έξω και ένα από μέσα εφόδρα. Ωραία. Ένα και ένα. 47 επί 29. Θέλω 2 και 2, 4. Όχι, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι 2. 2. 38 επί 8 και 2. Περιμένετε για να μην σας μπερδέψω. 4. 4. 38 επί 8 από το βασικό 4 και 2 από τη φόδρα 38 επί 8 επίσης. Ωραία. Και θέλω και άλλα. Αυτά είναι τα 3. 3. 19 επί 27 μισό. Και 3. 19 επί 27 μισό επίσης από το βασικό. 3 από εδώ. 3 από εδώ. Θέλω 3 μικρά από το βασικό. 6 επί 6. Ωραία, νομίζω ότι τα είπα τα βασικά. Και ένα φερμουάρ των 35 εκατοστών. Εγώ έχω κάνει με το μέτρο που έχω. Και διευκρινίζω. Το εξωτερικό θα το επενδύσουμε. Εγώ έβαλα φορτέτσα. Που είναι πιο στιτή. Ελπίζω να βγει καλό. Δεν ξέρω, θα δούμε μαζί, θα δούμε. Και στα κομματάκια τα 3 που είναι 19 από 27 μισό, τα έβαλα με μπλιζελίνη. Ωραία. Αυτά θέλω ντυμένα. Τίποτα άλλο. Προς το παρόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και ο Θεός βοηθάς. Λοιπόν, ξεκινάω από τα μεγάλα και βασικά κομμάτια μου. Έχω κολλήσει τη φορτέτσα. Παιδιά, κοιτάξτε, η φορτέτσα δεν κολλάει εύκολα. Θέλει υπομονή. Θέλει να ακουμπάω το σίδερο και να το ξεχνάω λίγο. Παραπέρα, το ακουμπάω, το ξεχνάω. Δεν κάνω έτσι. Συχτήρια. Δεν κάνω έτσι. Και σιδερώνε, κολλάει. Δεν θα κολλήσει έτσι ποτέ. Είναι της υπομονής η φορτέτσα. Ωραία. Ας το κάνω, το ξεχύλισα με νερό και με ζεμάτσι μπουρούχα. Λοιπόν, πάρτε μου λοιπόν το βασικό κομματάκι. Πάρτε. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα, με βλέπετε. Αχ. Τζούζι. Και θέλω τις γωνίες που θα κόψουμε να είναι 9 επί 9. Κόβω τις γωνίες. 9 επί 9. Ναι, αυτοί οι χάρικες βοηθάνε πολύ όμορφα να κόψεις ωραία τις γωνίες. 9 επί 9. Μία. Βάτω. Μην πω τίποτα τώρα. 9 επί 9. Το πλυντήριο το ακούτε, γιατί είναι σταθερός ήχος των βίντεό μου πλέον. Μερικές αναρωτιέστε όταν δεν ακούτε εσύ το πλυντήριο. Τι συμβαίνει, Χριστίνα? Τι σου συμβαίνει? Και έχει τη χίλια δίκια. Και εδώ 9. Γελάτε που μετράω, γιατί επειδή έχει αντίστροφη μέτρηση και κανονική μέτρηση, πολλές φορές τα έχω μετρήσει. Παίρνω το φοδρί μου και για να μην κόβω δύο φορές και μετράω δύο φορές, εδώ
Και εδώ βάλτε μου και δύο μανταλάκια να μην σας κουνήσει. Και πάρτε μου το ψαλίδι σας ή το πυρολέτα σας και κόφτε. Μην βάλεις σε άλλα μανταλάκια. Συμπούνα. Εκεί να μην τους κουνάει. Εγώ χρησιμοποιώ αυτήν εδώ τη ρολέτα, επειδή με ρωτάτε ποια ρολέτα χρησιμοποιώ, αυτή εδώ πέρα. Παιδιά, είναι οικονομικότατη και είναι τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Αυτό το μικρό σκατουλάκι κόβει τέλεια. Τέλεια. Αυτά τα κομματάκια με τα πετώ, τα βάζω στο κάτω με τα εφάσματα. Ωραία, βλέπετε που δεν μου έχει κολλήσει. Κλάιν, θα κολλήσει τώρα. Λοιπόν, τσούζι, τσούζι, τσούζι. Γυρίστε εδώ από την καλή μεριά και βλέπετε έκανα αυτή την πλευρά, την ένωσα με αυτή. Αυτή την πλευρά θα την ενώσω με αυτή. Αυτή με αυτή και τούτινιέ με τούτινιέ. Ελπίζω η φορτέτσα να μετανιώσω που την έβαλα. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω βέβαια και με το φοδρί μου. Και θα κάνουμε στο 1/100 περιθώριο γαζάκι και εδώ και εδώ και σε όλα. 1/100. Έτσι. Εάν δεν σας βολεύει, βάλτε 1,5. Αλλά εγώ θα βάλω για να σας πω ακριβώς πόσο είναι το 1/100. Ναι. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, το βλέπετε. Τώρα θέλω. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε αυτά εδώ πέρα, θα ανοίξουμε τα περιθώρια αρχικά και αυτά εδώ πέρα τα
που μας ενοχλούν θα τα κόψουμε. Δηλαδή απλά θα διαχωρίσουμε τα περιθώρια για να μπορούμε να τα σιδερώσουμε ουσιαστικά πιο όμορφα. Τις διαγώνιες αυτές, έτσι. Πλένει το πλυντήριο. Ο χρόνος είναι το στεγματήριο και μόλις έκλεισα το φούρνο. Γιατί δεν δουλεύουμε. Το είδα κάνω και στο άλλο και στη φόδρα μου, έτσι. Ιδανικό για αυτές τις δουλίτσες που θέλουμε να κάνουμε αυτά τα μικρά κόψιματάκια είναι το ψαλιδάκι αυτό που κρατάω, το αγαπώ. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ, θα ανοίξουμε τα περιθώρια μας. Ωραία. Και θα σιδερώσουμε. Μου κουνάς, μωρέ, καλό μου, και εσύ, η κάμερα. Είναι επαγγελματική λήψη αυτή. Άμα με κάψεις όμως, θα σου πω την κακιά κουβέντα ζωντανά. Το βάζω στην άκρη αυτό. Λίγο πιο άκαμπτο θα είναι αυτό λόγω της φορτέτσας που είχα τη φαϊνή ιδέα να βάλω. Το βάλω, θα μετανιώσω. Εντάξει, θα δείξει. Ήθελα να είναι το καλαθάκι μου λίγο πιο στιτό. Γι' αυτό είπα να βάλω φορτέτσα. Θα δείξει. Εν τω μεταξύ φορτέτσα δεν έχει ωραία μυρωδιά, γιατί δεν την πλένω τη φορτέτσα. Εννοείται. Με την έπλυνα και βγαίνει η μυρωδιά της κόλλας, θες. Ωραία. Κάμε στη συνάξη. Τώρα, Χριστίνα, βάλτε αυτά λίγο στην άκρη και πάρτε μου τις δύο λωρίδες τις 38 επί 8 θαρών και διπλώστε μου στη μέση. Είναι τα χερούλια. Και το άλλο το ίδιο. Και ενώστε μου τη μία άκρη με τη μέση, την τσάκιση που κάναμε στη μέση ουσιαστικά. Το κλασικό που κάνουμε πάντα σχεδόν σε όλες μας τις κατασκευές. Και μετά παπ, το διπλώνουμε όλο μαζί και αμέσως έχουμε δημιουργήσει και θα κάνουμε λοιπόν και με το άλλο, σε να το κάνω. Λοιπόν, το έκαμε από εδώ και το έκαμε από εκεί. Τώρα θα κάνουμε δύο παράλληλα γαζιά, ένα γαζί από εδώ και ένα από εκεί για να το ασφαλίσουμε. Το τσαντικό μας, το χερούλι. Να το βλέπετε.
Ωραία. Παίρνουμε τώρα πάλι το βασικό κομμάτι και το γυρίζω από την καλή. Ρε γλέντια, με την φορτέτσα που θα κάνουμε. Φτιάξτε μέσα τις διπλώσεις που έχουμε φτιάξει. Όμορφα, τα βγήκατε εσείς. Το κάνετε όλα, περιμένετε όλα από μένα. Λοιπόν, και παίρνουμε το χαρακά μας, τη μεζούρα μας, ό,τι μας βολεύει. Και από τη μία ραφή στην άλλη μετράμε πόσο είναι. Εν προκειμένη είναι 26,5, δηλαδή 23 και κάτι. Είναι η μέση. Άρα στο, τι είπα, 13 και κάτι. Ναι, 13 και κάτι, συγγνώμη. Και βάζω εδώ πέρα ένα σημαδάκι στη μέση. Το ίδιο κάνω και από την άλλη μεριά, παιδιά. Ωραία, να έχω πάει καλά τα πράγματα, θα είναι και από εδώ το ίδιο. Ωραία. Ναι. Τώρα, πάρτε τη μεζούρα και από πάνω μέχρι κάτω, μετρήστε μου 3. 3 εκατοστά. Εδώ. Βλέπετε, 3. Από πάνω μέχρι εδώ. 3. Και εδώ. Και θέλω από τη μέση δεξιά-αριστερά να μου μετρήσετε 4 εκατοστά. 4 από εδώ και 4 από εδώ, δηλαδή 8 θα είναι η απόσταση που θα έχει το ένα σημαδάκι σας με το άλλο, δηλαδή εδώ πως είναι. Εδώ θα βάλω το 8. Το πιάσατε. Να το. Από εδώ μέχρι εδώ είναι 4 εκατοστά. Και από εδώ μέχρι 4. Ωραία. Το ίδιο λοιπόν και από την άλλη μεριά. Θα σας πω ότι το απολαμβάνω να κάνω κατασκευές μαζί σας και να μην το ξανακάνει, γιατί δεν ξέρω τι θα βγει. Ωραία. Θα πάρω τώρα. Ωραία. Τα χερούλια μου και θα το ακουμπήσω. Από εδώ είναι το σημάδι, βλέπετε. Από εδώ θα το ακουμπήσω. Και επειδή δεν θα μπορώ να βάλω τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μανταλάκι, θα βάλω όσο μπορώ μία καρφίτσα. Ωραία. Και προσεκτικά πως θα το διπλώσω, θα βάλω και την άλλη μεριά πάλι από εδώ που είναι το σημάδι μου, από εδώ θα το ακουμπήσω. Θα σας πω κάτι τώρα που σας δείχνω ακριβώς που θα ακουμπήσετε. Μην το θεωρείτε ότι αχ, πού απευθύνεται σε χαζές. Όχι, δεν απευθύνομαι σε χαζούς ανθρώπους. Απευθύνομαι, εγώ τουλάχιστον αυτήν την απορία την είχα ποτέ έφτιαχνα σαν αρχάρια τέτοια. Πού δεν το βάλω, από εδώ θα το βάλω, από εκεί να το βάλω, από εδώ από το σημάδι. Είναι μια εύλογη απορία για μένα, ναι, τουλάχιστον. Τώρα, αν εσείς το θεωρείτε ανοησία, κομπλέ. Εδώ πάλι το ίδιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ εύλογες απορίες αυτές. Τις θεωρώ ανούσιες όταν δεν έχουμε δει ένα βίντεο και ρωτάμε και ρωτάμε και... Δηλαδή, αυτό ναι, αυτό μπορεί να με εκνευρίσει. Δεν είναι εύκολο να τρυπήσεις λονέτα και φορτέτσα και... Ωραία. Τώρα, θέλω να μου κάνετε ένα γαζί. Στα 2 εκατοστά. Στα 2 εκατοστά. Χρούτσου, 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 χρούτσου.
και από εδώ. Στα, είπαμε, στα 2 εκατοστά. Εδώ, εδώ και την άλλη μεριά. Σημαδέψτε μου 2 εκατοστά λοιπόν, να γίνει το γαζί. Και από εδώ, νομίζω τα 2 εκατοστά είναι καλά. Εδώ δεν μπορώ να... Εντάξει. Λοιπόν, το έκανα και τώρα θα σηκώσω επάνω και θα πιάσω το γαζί εδώ και θα κάνω ένα τετραγωνάκι αν θέλω ή απλά ένα γαζί για να πιαστεί εδώ το χερούλι. Και εδώ το ίδιο και εδώ το ίδιο. Ωραία. Ένα γαζί να πιαστεί εδώ πέρα, να ασφαλιστεί. Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε πολλά γαζιά γιατί δεν θα σηκώσετε βάρος με αυτό, έτσι. Εκτός άμα έχετε σκοπό να βάλετε μέσα κάτι πολύ βαρύ. Ωραία, πάμε να κάνουμε γαζάκι τετραγωνάκι για να το ασφαλίσουμε. Μα ταλαιπώρησε λίγο η φορτέτσα στο ράψιμο, θα πω την αλήθεια. Σβήνω τα σημάδια και δείτε τα σημάδια. Εδώ που έχω. Πώς και μετά μπορώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, βλέπω την όλα ωραία είσαι τα... Αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη τώρα. Πάμε να πάρουμε τα του φερμουάρ. Αχ, είναι να σταματήσω το στεγανοτήριο που φωνάζει. Λοιπόν, οκ, okay, βάλαμε και το. Αχ, λοιπόν, παίρνουμε τα κομμάτια αυτά και βρίσκουμε τη μέση όλων των κομμάτιων. Κάνουμε ένα... Εδώ ένα κόψιμο. Όλα και τα τέσσερα. Εγώ θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Όχι τώρα, γενικά μιλάω. Και θα κάνω και το ίδιο και στο φερμουάρ μου. Παντού χαρτάκια, αλλά κοιτάξτε τι έχω μετά εκεί. Περιμένει η σκούπα. Πάρτε μου τη φόδρα, υποθέτε βλέπουμε την καλή μεριά της φόδρας και βάλτε μου το φερμουάρ εδώ. Γυρίστε μου λίγο το αυτάκι που περισσεύει στο φερμουάρ. Και εδώ. Το κορίτσι μου φωνάζει για κάποιο λόγο πάντα. Φάτωνε, φάτωνε. Ωραία. Πάρτε μου το ένα κομμάτι το εξωτερικό και βάλτε το από πάνω. Και καλές τα. Τελειώνται. Εδώ λοιπόν που έχουμε κάνει το κόψιμο, το μυαλό μου το κάνει λίγο παραπάνω από αυτά, πρέπει να δεν πειράζει. Αυτό. Και θα κάνουμε εδώ το γαζί στο φερμουάρ. Ωραία. Δύο λεπτά να το κάνω. Ωραία λοιπόν. Το έκανα. Και το γυρίζουμε από εδώ. Και τώρα
Παίρνω πάλι το άλλο κομμάτι της φόδρας, βλέπω τι καλή του πάλι, το βάζω επάνω και κρύβω. Διπλώνω πάλι εδώ τα μαντζακλαράκια. Και θα κάνω το ίδιο. Γαζάκι, γαζάκι. Ανάποδη βλέπω, έτσι, καλή με καλή οι φόδρες. Ορίστε λοιπόν. Αν είστε τόσο μπορείτε πιο καλά, για να το σιδερώσουμε τώρα. Θα κάνουμε και το εξόγαζο στο φερμουάρ. Δηλαδή σιδερώνω. Ωραία. Και θα κάνω εξόγαζο εδώ στην άκρη και εδώ. Εδώ. Άκρη. Λοιπόν. Να το. Ωραία. Όσο έχετε βάλει φερμουάρ του μέτρου και εδώ πέρα, προσεκτική, μην σας κάνετε κανένα έτσι και βγάλετε το κλειδάκι. Τώρα. Πάρτε με τα εξωτερικά κομμάτια και ενώστε τα, όπως κάνουμε τις κασετίνες μας. Οι καλές τους να φιλούνται. Όπως βλέπετε, αυτά τα σημαδάκια που κάναμε για τη μέση μας εξυπηρετεί, γιατί παντού τα χρησιμοποιούμε. Η μέση και η άκρη. Και τις φόδρες ενώστε μου έτσι. Και ανοίξτε μου το φερμουάρ λίγο από μέσα. Μπράβο. Βάλτε μου, διπλώστε μου το φερμουάρ να είναι από μέσα, όχι, από τη μεριά της φόδρας. Και βάλτε μου ένα μανταλάκι. Και κάντε μου το ίδιο και την άλλη μεριά βέβαια. Εδώ θέλει προσοχή, καθότι θα περάσει η βελόνα πάνω από το φερμουάρ. Οπότε λίγο προσοχή. Και θα κάνουμε εδώ ένα γαζί χρουπ και εδώ ένα γαζί χρουπ. Λοιπόν, το έκανα και αυτό. Θα σας πω κάτι. Το φερμουάρ εδώ το έκοψα λίγο για να μην περάσει βέλωνα από πάνω, για να είναι πιο εύκολο. Δηλαδή έκοψα αυτό το τελείωμα εδώ πέρα. Θα σας πω ποια μεριά. Εδώ. Απλά έκανα τάκ τάκ και έκοψα το τετραγωνάκι για να μπορεί να περάσει η βελόνα και να μην έχω προβλήματα. Ανοίγω τα περιθώρια ραφής που έχω κάνει εδώ πέρα. Δύο λεπτάκια. Μία μου χειραφτεί καλά σε ένα σημείο και το ξαναπέρασα. Ανοίγουμε λοιπόν τα περιθώρια. Ορίστε. Θα βάλω μανταλάκι για να μην μου κουνήσουν λίγο μέχρι να το φέρω σωστά. Τέλεια. Δεν έχουμε και μπαταρία.
και έχουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πάρτε μου το τσαντικό, ανοίξτε μου το φερμουάρ και εφαρμόσω το φερμουάρ ανεπτικά το μεριά. Εκάτω είναι το φερμουάρ, τα ανοιχτά είναι πάνω. Κάπου έχουμε βρει και τη μέση της τσάντας που βάλαμε τα χερούλια. Τα χέρια ξεβρούσα τα κάτω. Όπλα και έκανα. Έτσι. Βλέπω τη φόδρα δηλαδή. Παραθήκα να κάνω τη μπουρδα. Εγώ τη σημειώσουμε εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Μερικά πράγματα είναι δεδομένα, ανόητη Χριστίνα. Είδατε, κάτω το αυτάκι. Εδώ που είναι οι ραφές, θα το ενώσουμε με τη ραφή με ανοιχτά τα περιθώρια του τσαντακίου. Στη μέση, ψέματα, στη μέση. Συγγνώμη. Στη μέση, ηλίθεια. Ναι. Είδα ότι έχετε τεντώσει καλά. Ωραία, να το εφάρμοσε ωραία, ευτυχώς, σε μένα τουλάχιστον. Και κάνουμε γαζί γύρω γύρω στο ένα εκατοστό. Λοιπόν, έπρεπε να διακόψω, να πάω να πάρω τα παιδιά του σχολείου. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει αυτό, θέλω να μου σιδερώσετε γερά τα περιθώρια που έχουν γίνει μέσα προς τα κάτω. Ωραία. Πάρτε μου τώρα την φόδρα. Βλέπω την κακή μεριά της φόδρας. Ωραία. Και γυρίστε μου περίπου περίπου ένα εκατοστό. Δεν το βλέπω. Αυτό. Και σιδερώστε μου βέβαια.
Ωραία. Αυτό. Τίποτα το φοβερό δεν κάναμε. Και όπως είναι, βλέπω την ανάποδη μεριά, θα το βάλουμε μέσα εδώ. Και θα πάμε γύρω-γύρω. Και θα το καρυφώσουμε με τις καρυπίτσες. Θα βρίσω. Δεν θα βρίσω. Πόνασε όμως, έτσι. Το καταλάβατε. Ψυχή μου, πόνασε. Εδώ που είναι. Κάτω είναι τα περιθώρια από μέσα, ε. Ας το καλό. Δεν καρυφώνεται εύκολα αυτή η ρουφιάνα η φορτέτσα. Γύρισε το ανάποδα. Να βάλουμε τώρα τις υπόλοιπες και αυτό θα σου πει εύκολα. Μόνο έχω φοβηθεί τις καρπίτσες. Έχω γίνει σουρωτήρι. Ήταν αυσοδητικότητα. Εδώ στο χωριό ακούς τέτοιους ήχους. Βέβαια. Αν πώς. Λοιπόν, άκου, μπερκότα είναι, κόκορας είναι αυτό. Καρφός μου, ρε καημένο. Εντάξει, έχουν και τα ζάτο, τα θέματα τους, μην νομίζετε. Και απλά θα κάνω γαζί γύρω γύρω. Τίποτα το δύσκολο, πείτε μου. Το κάναμε. Και έχουμε έτοιμο το τσαντικό, υποτίθεται. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τα κυβάκια της θήκης. Πολλές κλωστές, κλασικά. Τσαπατσουλιάμε σε αυτό το θέμα, δεν έχει όρια. Ωραία. Άρα κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τα τρία και τα τρία, τα τρία και τα τρία. Και κοιτάξτε τι κάνουμε. Τα διπλώνω όλα και τα έξι κομμάτια. Στη μέση βλέπετε. Να το πίνει το νερό. Ωραία. Και θέλω και τα έξι κομμάτια και τα έξι κομμάτια ξαναλέω. Να μου κάνετε εδώ ένα γαζί και στα 6. Στα πλάγια. Και στα 6 γαζί στο 1 εκατοστό.
Το έκανα και αυτό λοιπόν. Και τώρα. Α, αυτό το έκανα. Δύο λεπτά. Λοιπόν, ανοίξτε μου τα περιθώρια. Εδώ. Εδώ. Σιδερώστε μου. Να κάτσει καλά. Και μετρήστε μου. Να είναι στη μέση τα 4 εκατοστά. Δηλαδή από τη μία και από την άλλη μεριά θα είναι 8. 8 εκατοστά. Στη μέση εδώ που είναι η ραφή θα είναι το 4. Πού είναι το σφιγμόμουρα, παιδιά? Εδώ. Σε όλα θα κάνετε το ίδιο πράγμα. Θα ανοίξετε τα περιθώρια ραφής. Σε όλα. Διπλώστε το όμορφα. Όλα θα τα κάνετε έτσι, θα σημαδέψετε όλα και θα κάνετε γαζάκι. Φρουπ, φρουπ. Αυτό. Εδώ και εδώ, σε όλα, σε όλα. Αφού το κάναμε και αυτό. Όλα τα κάναμε. Θα τα κόψουμε. Όλα. Έτσι θα τα κόψω όλα. Λοιπόν, τα έχω κόψει όλα και τώρα ιδανικά, ανοίξτε μου καλά. Βλέπετε αυτό που είχαμε φτιάξει. Κοιτάξτε τι ιδανικό που είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Όλα. Τα αφήνω τα κάνω όλα και μετά αυτά σιδερώσετε όλα για να μην σας ξαναβάλει βέλα, δίχτυα ξανά έλα. Θέλω αυτά τα 3, τα 6x6 να τα διπλώσουμε, να ενώσουμε τις δύο άκρες, βλέπετε, και όπως κάναμε και το χερούλι ουσιαστικά. Αυτό θα κάνετε και στα 3. Ωραία. Και θα κάνουμε εδώ που είναι ανοιχτό ένα γαζί και στα 3. Εντάξει, ανοίγω τα περιθώρια, κάνω το γαζί. Το έκανα λοιπόν και αυτό. Και τώρα πάρτε μου τα εξωτερικά κομμάτια όπως είναι εδώ έτσι
και σημαδεύτε μου εδώ πέρα. Τη μέση και πάρτε μου τα ματσαφλαράκια που μου ράψαμε και βάλτε τα εδώ στη μέση που κάναμε, που σημαδέψαμε τη μέση του καλαθάκι μου, αυτό. Και στα τρία θα κάνουμε το ίδιο. Σημαδεύω τη μέση. Δεν χρειάζεται το σίδερο. Το διπλώνω. Κόβω λίγο τις κλωστές. Από μέσα το βάζω αυτό, έτσι. Εδώ. Και το τελευταίο. Έχω μία ημικρανία, ρε παιδιά. Σκατά με έχει πιάσει. Ωραία. Και κάντε μου εδώ ένα γατζάκι να το πιάσουμε. Να μην μας φύγει για να βγάλουμε τα μανταλάκια. Το έκανα και αυτό λοιπόν. Να τα. Το βλέπετε. Τώρα. Πάρτε μου τα φοδράκια. Τα οποία βλέπουμε την ανάποδη, αλλά θα γυρίσουμε και θα βλέπουμε την καλή. Ο μικρός. Ωραία. Βλέπω την καλή της πόδρας και την κακή του καλακαθικίου. Και τα βάζω μέσα και ενώνω πολύ απλά, με ανοιχτά τα περιθώρια, τις ράφες εδώ. Βάζω και ένα μανταλάκιον. Ωραία, φίλε, θα σπάσω το κεφάλι μου. Και σκάσε, σκάσε. Προσοχή εδώ πέρα που είναι το ματσαφλαράκι που βάλαμε και θα ράψω γύρω γύρω και προσοχή, εδώ, έως εδώ δεν ράβω, έτσι, και τα τρία θα τα κάνω έτσι. Θα γυρίσω τη φόδρα μου να βλέπω τι καλή, θα τα βάλω μέσα, θα ενώσω τα περιθώρια, τις ραφές, τα περιθώρια ανοιχτά και τα λοιπά και τα λοιπά και στα τρία, ναι. Προσοχή, δεν θα ράψουμε σε ένα σημείο, το ξαναλέω, μην ξεχαστείτε. Εγώ κάνω σημάδι γιατί είμαι γκάου. Και θα κάνουμε γαζί γύρω γύρω και αφήνοντας αυτό, άραυτο. Λοιπόν, τα κάναμε όλα. Οπς. Και χωρίς να κόψω το κομμάτι που έχω αφήσει άραυτο, γύρω γύρω θα το κάνω εγώ με το κορκόδιλο. Οπς. Και ερχόμαστε. Λοιπόν, ορίστε. Και τώρα γυρίστε μου τα μέσα έξω απλά λιτά και απέριτα. Λοιπόν, τα γυρίζουμε όλα όμορφα τις γωνίες τους.
Έτσι. Και βάζουμε μέσα τη φόδρα. Εδώ. Βάλτε τώρα εδώ μέσα να γυρίσει όμορφα το άραυτο κομμάτι που έχουμε αφήσει. Κοιτάξτε, ιδανικά είναι τώρα να πάρουμε το σίδερο. Δηλαδή εδώ πέρα. Γύρω γύρω. Ωραία, και τα τέσσερα να τα κάνουμε έτσι, να τα ανοίξουμε όμορφα και να κάνουμε ένα εξόγαζο γύρω γύρω ώστε να πιάσουμε και το άνοιγμα που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τα έκανα. Ανοίγω. Βάζω μέσα εκεί που είναι. Για να το πιστέψετε. Για να το πιστέψετε. Κλωστές. Θα πάρετε τα πιτσιρδέλια σας που φτιάξατε μόλις τώρα. Έτσι. Έτσι. Τετραγωνισμένα. Αποκλωστή που έχει αυτό. Και έτσι. Ορίστε, έχουμε ένα καλαθάκι να βάζουμε τα πραγματάκια μας μέσα και τέλος μπορούμε να το βγάζουμε ή μπορούμε στη συνέχεια, αν θέλουμε να έχουμε μέσα, να το μεταφέρουμε σηκώνοντας τα φερμουάρ, κλείνοντας το και μεταφέροντας το. Αυτό ήτανε, πάμε να κάνουμε το φινάλε μας. Πλάκα είχε. Πάμε, σας φιλώ. Τελείωσε λοιπόν και αυτό το βίντεο. Μία νύστα, μία συμπαρίλα που τη λένε εδώ πέρα. Μία ημίσα τα έχει παίξει και φωνάζει. Ήρθε η άνοιξη, οι πασχαλίτσες έξω πετάνε, άλλες είναι λιωμένες στο έδαφος. Γιατί κάποιο αυτοκίνητο της έκανε σπλάτς. Τι ωραία. Λοιπόν, φτιάξαμε την καλαθούμπα μας με τα καλαθάκια της. Να το. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι. Ορίστε. Κάνετε εδώ. Σας ελπίζω να το κάνετε κι εσείς. Είναι ωραία ακόμη και για το γραφείο. Το παιδιών, τα παιδιά μου το λιγουρεύονται, αλλά δεν θα τους το κάνω το χαρτί, θα το δώσω αλλού. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να αγαπάτε, να αγαπιέστε, subscribe και like, άιντε, κάντε και δια subscribe για να like, άιντε, γεια. Yeah.